Το κλίμα ήταν γιορτινό στη διάρκεια του γεύματος προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν ξαφνικά όλοι πάγωσαν στη θέα ενός ανθρώπου να καταραίει μπροστά στα μάτια τους. Άμεσα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ενεργοποίησε τα ιατρικά αντανακλαστικά του, πλησίασε τον άνθρωπο που μόλις είχε χάσει τις αισθήσεις του και ξεκίνησε τις προσπάθειες ανάνυψης. Έκανε απόφραξη του ανώτερου αγωγού Φουλάρικα από αυτούς τους πρόσωπους θα πίσω. Ο έμπειρος χειρουργός εντατικολόγος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατάφερε να κρατήσει στη ζωή τον άνθρωπο με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον συνδέει συνεργασία από την εποχή που ο ίδιος ήταν δήμαρχος και εκείνος δημοτικός σύμβουλος στα Σφακιά. Έκανα μια ενδεδειγμένη ενέργεια η οποία πρέπει να γίνεται εκείνη την ώρα. Είναι η άνοδος της Γνάθου. Είχε και ένα σπασμό και ήταν λίγο δύσκολο να γίνει και μάλιστα μάτωσε και λίγο στην προσπάθεια μου να το κάνω. Και μπόρεσε, πήρε αναπνοές και επανήλθε μετά από 2-3 λεπτά. Γιατί πραγματικά κινδύνευσε να πεθάνει από αυτό το πράγμα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται μέχρι αυτή την ώρα, με τους συγγενείς του να μην μπορούν να κρύψουν την ικανοποίησή τους που την κρίσιμη ώρα δίπλα στον άνθρωπό τους βρισκόταν ο Παύλος Πολάκης, που δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο να πέσει στην κυριολεξία πάνω από τον ασθενή και να τον κρατήσει στη ζωή. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι, εσείς γιατί τα αφήσατε κάτω από τα ραντάρ? Άλλος στη θέση σας θα το εκμεταλλευόταν επικοινωνιακά. Τι να κάνω, κύριε Σακίνα, εγώ να πω εσάγω που θα χιλιάζω. Να το θέσω ανάστροφα και να κλείσουμε. Δεν μου λέτε, δεν σας έχει λείψει λίγο η επεμβατική ιατρική? Όχι λίγο, πάρα πολύ.